Βασίλη, ένα κλικ αν μπορείς. Ευχαριστώ. Πάμε. Ξεκινάμε. Όχι. Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε, πείτε μου. Είμαστε εντάξει. Μόλις είχαμε μία ακρόαση από την κυρία Εισαγγελέα Ανηλίκων και μάλιστα είχαμε μία μεγάλη συζήτηση. Είναι απόφαση του αδερφού και της υπόλοιπης οικογένειας την οποία εκπροσωπώ να μην μιλήσει περαιτέρω και οι δηλώσεις να γίνονται από μένα. Επειδή υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, πρόκειται για ένα ανήλικο κοριτσάκι και όλα πρέπει να βρίσκονται σε μυστικότητα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Από την προανάκριση μέχρι και την ανάθεση της επιμέλειας, εάν τυχόν δεν κριθεί κατάλληλο το περιβάλλον της μητέρας. Το επαναλαμβάνω το εάν. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουμε μία αίτηση, θα γίνει έρευνα για το περιβάλλον, προτάσουμε πάνω απ' όλα εκείνο το σπίτι στο οποίο ζούσε τους τελευταίους μήνες η μικρή, το οποίο είναι το σπίτι της γιαγιάς, και ζητήσαμε και άδεια να την επισκεφτούμε στο Ιπποκράτειο όταν οι συνθήκες οριμάσουν. Πρωταρχικός μας στόχος είναι τώρα η ηρεμία του παιδιού, η ψυχική του αποκατάσταση και η αποδοχή της όποιας πραγματικότητας. Οπότε όλοι με σεβασμό, με χαμηλούς τόνους και εμείς ακούμε και την ασφάλεια Θεσσαλονίκης όταν θεί η ώρα, τότε θα μιλήσουμε για το αν ξέρουμε ή αν δεν ξέρουμε ή υποψιαζόμαστε να το δράσει και την εισαγγελία που ως θεσμός τιμά την πόλη ανηλίκων.